Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε πρωί 6 με 10. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. RED 96.3. Πάμε λοιπόν στην Ινδία, εκεί όπου ένα ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο γάμος προγραμματίζεται για τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Όλα καλά, όλα ωραία και αυτά. Γνωρίζονται τα συμπεθέρια. Όχι ακριβώς, γιατί ο μπαμπάς του γαμπρού ήταν γνωστός με τη μητέρα της νύφης από παλιά, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Γνωρίζονται λοιπόν. Κάποια στιγμή, πριν από καμιά δεκαριά μέρες, κλέβονται ο πατέρας του γαμπρού με τη μητέρα της νύφης. Οι παλιοί φίλοι. Παλιοί φίλοι. Ναι. Παπ, την κομπανάνε. Την κομπανάνε, φεύγουνε. Δεν ξεχνιέται ρε παιδιά. Φεύγουνε στο δάσος, μακριά. Ερωτεύτηκαν, φύγανε, κλεφτήκανε. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε μαμά του γαμπρού ή μπαμπάς της νύφης. Και φύγανε. Λοιπόν, αυτός είναι 48 χρονών. Είναι έμπορος υφασμάτων, ο μπαμπάς. Ναι. Τα παιδιά μένουν αμανάτι πίσω, έτσι. Ναι, ναι. Τα παιδιά περιμένουν ευχές. Η μαμά της νύφης είναι 46 ετών. Ήταν από πολύ μικρά παιδιά, ήταν και γείτονες. Προφανώς κάτι υπήρχε στο παρελθόν, το οποίο αναζωπυρώθηκε τώρα τον τελευταίο καιρό με την γνωριμία των δύο παιδιών. Τα παιδιά αναγκάστηκαν να αναβάλουν το γάμο. Αλήθεια? Βέβαια. Γιατί? Καλά, ποιος θα έρθει? Είχα μόνο του. Ινδία τώρα. Για σκέψου τώρα δηλαδή. Το σούσουρο μόνο που θα γίνει εκεί πέρα και θα έχει γίνει, καταλαβαίνεις τώρα. Το σούσουρο έγινε, εδώ το μάθαμε εδώ πέρα. Στα Μαρούσια έφτασε. Αν έχουν μείνει οι απατημένοι σύζυγοι, τι να πούνε μεταξύ τους. Πόπορε εσύ τι πάθανε οι άνθρωποι. Να σου πω κάτι. Πάντως από ένα, δύο, τρία, από τρία ζευγάρια ανθρώπων, δηλαδή δύο γονείς από εδώ, δύο γονείς από εκεί και δύο παιδιά από εκεί πέρα, οι τέσσερις από τους έξι αποκαταστάθηκαν. Και το ένα χιαστή δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό αφήσει σημάδια στο ζευγάρι. Θέλω να πω ότι έμειναν οι άλλοι δύο. Γιατί δεν κάνουν κάτι άλλο και άλλοι μεταξύ δύο. Ναι. Ο άλλος, ο μπαμπάς με την άλλη μαμά. Δεν ξέρω αν υπάρχουνε κιόλας. Το ρεπορτάζ δεν αναφέρει αν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Όμως εντάξει, νομίζω ότι αυτό εδώ είναι πιο ήπιο από αυτό που διαβάσαμε χθες. Που έμεινε η πεθερά έγκυος από το γαμπρό. Από το γαμπρό, ναι, ναι. Και παράτησε την κόρη. Ναι, ναι. Πολύ καινούριου βλέπουν εκεί πέρα. Ναι, στην Ινδία. Παιδιά. Άλλες ιδέες. Να τα ξέρετε. Από τη ζωή βγαλμένα. Από τη ζωή βγαλμένα. Τώρα εκεί πέρα αυτούς που ξέρω εγώ που μιλάνε με τους ανθρώπους. Που παίρνουν τηλέφωνο, να τους πω μερικές ιδέες.